των πληστηριασμών. Και είδα τις εικόνες, τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι. Τις εικόνες παρακολούθησα, κύριε. Αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο και για τις εικόνες, γιατί είναι εικόνες οι οποίες. Θα απαντήσω για όλα. Ό,τι θέλετε. Παρακαλώ. 20 λεπτά άκουγα περί πληστηριασμών, παράκληση να δοθεί, πολύ λίγο χρόνο να απαντήσω. Έχετε χρόνο να απαντήσετε. Ναι, ναι, και περίμενα σε αυτά τα 20 λεπτά να ακούσετε. Περάσαν 20 λεπτά κιόλα. Βεβαίω. Μπράβο. Και περίμενα να ακουστεί και η απάντηση της κυβέρνησης. Μα εσείς εδώ θα μας δώσετε. Η οποία με επάρκεια δόθηκε σήμερα από τον κύριο Τζανακόπουλο στην ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ο οποίος με σαφήνεια είπε, δεν θέλω να χάσω εγώ το χρόνο να διαβάσω τις δηλώσεις του. Πείτε μας το περίγραμμα των δηλώσεων. Καλό είναι να παίξει το σχετικό βίντεο. Μακάρι να τον είχαμε τον κύριο Τζανακόπουλο. Δεν τον έχουμε, έχουμε εσάς. Όμως θα το δείτε. Στο βίντεο είναι αναρτημένες οι δηλώσεις του και μπορείτε να δείτε ακριβώς τι είπε. Είπε λοιπόν με σαφήνεια ότι προστατεύουμε την πρώτη τη λαϊκή κατοικία. Και ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα και γίνονται ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε κάνει ήδη πράγματα και γίνονται ό,τι είναι δυνατόν και προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Και επειδή ακούμε διάφορα πράγματα, να πούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα ότι αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε μια συγκεκριμένη κατάσταση και αυτή η κυβέρνηση έφερε τον νόμο Σταθάκη που τροποποιεί τον νόμο Κατσέλη, που προστατεύει την πρώτη κατοικία. Προστατέψτε όχι όλες τις πρώτες κατοικίες, όχι τη βίλα στο Πορτοχέλι με το υλικοδρόμιο και την πισίνα. Δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε αυτή την πρώτη κατοικία. Μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε τη λαϊκή κατοικία. Έφερε λοιπόν τον νόμο Σταθάκη που τροποποιεί τον νόμο Κατσέλη. Έφερε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με τον οποίο σώζονται περιουσίες. Και απορώ γιατί δεν ακούγεται ότι ήδη έκλεισε η πρώτη υπόθεση με την οποία γίνεται 85% κούρεμα στις προσαυξήσεις. Σώζεται η περιουσία του οφειλέτη και έχουμε 120 δόσεις. Και έχουμε και την εγκύκλιο που ισχύει εδώ και χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών με την οποία προστατεύεται η πρώτη κατοικία του πολίτη εάν κινήσει κάποιες διαδικασίες. Ποια πρώτη κατοικία προστατεύεται? Η πρώτη κατοικία για την οποία αυτός που έχει το χρέος προσφύγει είτε στα δικαστήρια, είτε στην εφορία, είτε στον εξοδικαστικό συμβιβασμό για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Νομικό πλαίσιο λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή και εγώ θέλω αυτούς που λένε ότι βγήκε η πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό να μας πούν ποια είναι αυτή η πρώτη κατοικία. Να βγει εδώ άνθρωπος, όποιος έχει τέτοιο θέμα, να μιλήσει δημόσια. Διότι εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Αμφισβητείτε λοιπόν εσείς αυτές τις πληροφορίες, αυτό λέτε. Μα με συγχωρείτε, υπάρχει πολίτης ο οποίος του βγήκε η πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό και δεν έχει βγει ακόμα να μιλήσει? Ναι. Εγώ το θεωρώ αυτό εκ των ουκάνευ. Η πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι της Λαϊκής Ενότητας, του Δεν Πληρώνω, του ΕΠΑΜ, του η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου κτλ. Πάνε και προστατεύουν τις βίλες με το υλικοδρόμιο στο Πορτοχέλι. Θα σας απαντήσω. Αυτό υπονοείται. Θα σας απαντήσω γι' αυτό αμέσως. Προκύπτει αυτό το ερώτημα. Ποιον προστατεύουνε? Θα σας απαντήσω. Δηλαδή, αν πάει ο Λαφαζάνης και η Κωνσταντοπούλου αφήστε για να προστατεύσει. Να πω. Όχι, μα αυτό λέτε. Αφήστε με όμως να πω. Θα πω αμέσως. Για να καταλάβω τη σκέψη σας. Η πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι σαφής είναι ότι εμείς προστατεύουμε τη λαϊκή κατοικία. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να μπούμε σε μια λογική Ισπανίας, Πορτογαλίας και άλλων χωρών όπου θα βγάζουμε με τις γνωστές διαδικασίες του ανθρώπου από τα σπίτια του. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν και κάνουμε και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε. Αλλά επειδή λέτε ποιος προστατεύει ποιους. Μάλιστα. Δεν είναι ανακοίνωση ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ανακοίνωση ούτε ενός δημοσιογράφου από το ΛΕΦΤ, ούτε την Αυγή, ούτε από το Κόκκινο, ούτε οπουδήποτε αλλού. Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολιογράφων, η οποία λέει εδώ την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου ματαιώθηκε μετά από δράση συλλογικοτήτων. Ναι. Και λέει τι ματαιώθηκε. Και μακάρι αυτό να το αναρτήσει να το δει και ο κόσμος. Τι ματαιώθηκε? Ματαιώθηκε πληστηριασμός στο ειρηνοδικείο Πειραιά για πλοίο Ιταλικής ιδιοκτησίας Κυπριακής εταιρείας, συνολικές οφειλές 12.300.000 ευρώ, στις οποίες οφειλές συμπεριλαμβάνονται και απαιτήσεις αυτεργατών. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να υπερασπιστούν περιουσίες εφοπλιστών και να μην αποζημιωθούν οι ναυτεργάτες για αυτά που τους χρωστάνε, να βγουν και να κάνουν κινητοποίησεις. Δεν λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις είναι τέτοιες. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε μια λογική κατά των πληστηριασμών γενικά και αόριστα χωρίς κριτήρια. Βεβαίως και είμαστε με τα κινήματα, είμαστε με τους πολίτες που παλεύουν για να σώσουν την περιουσία τους από εκεί που έχουν οδηγηθεί. Άλλο αυτό και άλλο να τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι και άλλο να βλέπουμε εικόνες βίας. Ούτε εμάς μας ικανοποιούν, ούτε η βία από, ούτε προς τους αστυνομικούς. Και εμείς θέλουμε αυτά τα ζητήματα να λύνονται με ήρεμο τρόπο και με δημοκρατικό τρόπο. Θέλω όμως να καταλάβω με ποιο τρόπο θα προστατευτούν αυτοί που θέλουν. Είπατε πριν για τους δικαστές, είπατε για τους συμβολιογράφους. Με ποιο τρόπο θα προστατευτούν αυτοί από ενέργειες που δεν τους αφήνουν και με βίαιο τρόπο τους εμποδίζουν να κάνουν τη δουλειά τους? Ευχαριστώ άλλο πολύ. Πράγμα είναι. Δεν θέλετε να συνεχίσω, γιατί είπατε πριν να έχω το χρόνο να απαντήσω. Και δεν υπάρχει νόμιζα, χρόνος. Νόμιζα ότι το καλύψατε. Όχι, όχι, όχι. Τελειώνω με μία φράση. Παρακαλώ. Άλλο πράγμα είναι η δράση των κινημάτων και των συλλογικοτήτων. Mm-hmm. Συμμετείχαμε, συμμετέχουμε και τα σεβόμαστε. Άλλο πράγμα όμως είναι αυτές οι δράσεις τελικά
να προστατεύουν άλλους από αυτούς για τους οποίους υποτίθεται ότι αγωνίζονται. Και εγώ επαναλαμβάνω την πρόκληση. Εάν υπάρχει κάποιος πολίτης, ο οποίος του έχει βγει, παρότι έκανε όλα αυτά τις ενέργειες, του έχει βγει η πρώτη κατοικία στην πληστηριασμό, να βγει δημόσια και να το πει. Γιατί εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξέδη. Πάμε στον κύριο Κόνσολα να δούμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τους πληστηριασμούς, κύριε Κόνσολα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λιάτσο, ναι. Θυμάστε το ορητό «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»? Πώς δεν το θυμόμαστε. Λοιπόν, και με αφορμή λοιπόν και την αναφορά του κύριου Σταδούλη πριν, που έλεγε ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, οι μνήμες καλλιεργούνται μέσα από την αναφορά του κύριου Τσίπρα όταν στη Ρόδο είχε πει κάτι αντίστοιχο. Ότι τα προβλήματα θα τα είχαν λύσει αμέσως και δυστυχώς αυτό που συμβαίνει σήμερα στην επικράτεια και αυτό που είδαμε σήμερα ως τραγικές εικόνες βίας μέσα στα ειρηνοδικεία υποδηλώνει την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος. Και την ευθύνη ακέραια την έχει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Ξέρετε, με τον κύριο Υπουργό, έχω συνεργαστεί στο Υπουργείο, είναι από τους ευπρεπείς ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν. Έχει μια κουλτούρα συνεννόησης, όμως σήμερα εδώ ήθελε να οροποιήσει τα πράγματα. Και ξέρετε τι ήθελε να οροποιήσει τα πράγματα, γιατί θυμάστε τότε η Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη και περίσσευμα διάθεση διαλόγου είχε καλέσει τότε αντιπολίτευση να συζητήσει την προοπτική των κόκκινων δανείων. Μόνο που σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να βάλω και μια άλλη διάσταση. Παράλληλα με την εξέλιξη των πληστηριασμών, στη χώρα σήμερα συμβαίνει 4,5 περίπου εκατομμύρια οφειλέτες στην εφορία να χρωστάνε, να αυξάνονται και μάλιστα πάνω από 950.000 συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, με διαδικασίες κατάσχεσης απειλούνται όταν την ημέρα γίνονται 20.000 κατασχέσεις εξαιτίας των οφειλών στην εφορία. Παράλληλα λοιπόν με αυτό συμβαίνουν και πληστηριασμοί. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε συζητήσει και καταθέσει την πρόταση, όπως και στην Κύπρο, που πολύ καλά ξέρετε, το έχετε καλύψει και από την εκπομπή σας, να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να έχει προτιμησιακό δικαίωμα στην επαναδιαπραγμάτευση του δανείου. Κάτι που δεν θέλει η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Αφενός εξοβελήσαμε το δικαίωμα του ιδιοκτήτη και αφετέρου, πράγματι, οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας έχουν βρεθεί στο δίλημα αυτό να χάσουν τα σπίτια τους σήμερα. Η κυβέρνηση τι απαντά? Με ΜΑΤ. Δηλαδή η κυβέρνηση που έλεγε όχι βία, όχι ΜΑΤ. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση που έχει ακεραία την ευθύνη στο σημείο που φτάσαμε εδώ. Πρέπει λοιπόν να μας απαντήσει και γιατί ξεκίνησε από τους μικρούς οφειλέτες και όχι από τους μεγαλοφειλέτες. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Mm-hmm. Αυτό καλέσαμε να κάνει. Γιατί 60% του ποσοστού από τους οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια και φτάσαμε εδώ να συζητάμε σήμερα το αυτονόητο, δηλαδή να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και δεν ξεκίνησε από το μεγάλο μέρος που είναι οφειλέτες μεγάλοι. Μάλιστα. Γιατί δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση, δεν μας απάντησε. Εσείς για το όριο που έχεις, υπάρχει μια άτυπη συμφωνία αυτή τη στιγμή μεταξύ των τραπεζών και της κυβέρνησης για το όριο των 300.000 ευρώ. Σας θυμίζω... Η Νέα Δημοκρατία τι λέει από αυτού? Κύριε Λιάτσο, θέση... σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει θέση και πρόταση. Να σας θυμίσω ότι πείτε μας, τι λέει, το όριο το δικό μας, το όριο επί... είχαμε δώσει καταρχάς η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου, είχε δώσει παράταση, αν θυμάστε, σε εκείνη τη διαδικασία στον νόμο Κατσέλη. Να σας θυμίσω με αφορμή την αναφορά του κ. Αλεξιάδη ότι στον εξαρτοδικαστικό συμβιβασμό ελάχιστοι έχουν καταφέρει να μπουν. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι είναι 37 δικαιολογικά και πλέον αυτών που χρειάζονται για να στοιχειοθετήσουν το δικαίωμα ένταξής τους, δηλαδή ελάχιστοι από ελάχιστοι. Και σε ό,τι αφορά το όριο, ποια είναι η κυβέρνηση που έφερε στο όριο κάτω των 100.000 ευρώ? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Εμείς τότε στον νόμο Κατσέλη και στις σχετικές διατάξεις που είχαμε φέρει συνακόλουθα. Σας μιλάω για το όριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια συμφωνία, σας το ξαναλέω, ανάμεσα στην κυβέρνηση, έτσι μας λέει και η κυβέρνηση και οι τράπεζες το λένε. Άτυπη συμφωνία, δεν υπάρχει νομοθέτημα. Το είδατε αυτό, κύριε Λιάτσο, κάπου? Είναι άτυπο. Εγώ ξέρω ότι ψηφίστηκε στη Βουλή. Κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Εσείς με το όριο των 300.000 ευρώ το συμφωνείτε, η Νέα Δημοκρατία σας. Κύριε Λιάτσο, ας φέρει ο κύριος Φίλης την πρόταση που κατέβει. Γιατί δεν την κατέθεσε μέχρι τώρα η κυβέρνηση και η συγκυβέρνησή του? Ας φέρουν στην Βουλή νομοθετική πρωτοβουλία. Για να μην κρυβόμαστε πίσω τώρα, θυμίζω... δεν αφήνουν οι θεσμοί να νομοθετηθεί. Ακούστε, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το. Λοιπόν. Κύριε Λιάτσο, ας αφήσουμε τους θεσμούς, γιατί πολλά λένε ότι απαγόρευαν. Οι θεσμοί κυβερνούν, κυβερνούσαν και θα κυβερνούν. Να σας πω, κύριε Λιάτσο. Αυτή είναι η κατάσταση. Έλεγε... Το έχουμε καταλάβει πλέον. Ξέρετε, ο κύριος Υπουργός ξέρει πολύ καλά, είχε επιμερών του προστατεύσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Και τι λέει η κυβέρνηση, οι θεσμοί.
Σήμερα λοιπόν, εγώ επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, αγαπητέ κύριε Κόνσολα. Ναι. Επί της προηγούμενης διακυβέρνησης με Σαμαρά Πρωθυπουργό, με τον Αντώνη τον Σαμαρά, μπορούσε να κάνει κάτι η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά χωρίς να συμφωνεί η Τρόικα? Πάρα πολλά έκανε, βεβαίως. Τι έκανε που. Τίποτα δεν έκανε. Κύριε Λιάσο, απολύτως τίποτα δεν έκανε. Σας συνεχειριάζω εδώ την απάντηση του Ιούγκερ σήμερα σχετικά με το. Δεν σας άκουσα. Να σας συνεχειριάσω εδώ μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το γραφείο του Ιούγκερ, που λέει. Του Ιούγκερ, ναι. Που λέει ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Τι έλεγε η κυβέρνηση? Ότι οι θεσμοί πιέζουν. Να σου πω και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αν θυμάστε, είχε προχωρήσει στην μείωση των συντελεστών, των φορολογικών συντελεστών. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και τα αποτέλεσματα τα έχετε βιώσει. Παρά την θέληση δηλαδή των θεσμών, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει στις βελτιωτικές καταστάσεις και είδατε και τα αποτελέσματα τα δημοσιονομικά το 2014. Άρα, ας μη μας λένε ότι οι θεσμοί, δεν φταίνε σε όλα οι θεσμοί, την ευθύνη την έχει ακέραια ο Τσίπρας καμένος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ κύριε Κόνσολα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Δόλη. Είπε κάτι ο κύριος Κόνσολας, το οποίο εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή, εδώ και πολλούς μήνες έχουμε τοποθετηθεί, κύριε Δόλη, για το θέμα των πληστηριασμών. Ξέρουμε πόσο καυτό είναι το θέμα, πόσο πονάει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε τοποθετηθεί και εγώ προσωπικά για το θέμα των πληστηριασμών, ότι εξελίσσεται σε μία βόμβα. Και επίσης είχαμε πει ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο δανειολήπτη να συζητάει πρώτα με την τράπεζα και άμα δεν τα βρίσκει ο δανειολήπτης με την τράπεζα, τότε ας έρθει και το φαντ. Αυτή είναι η θέση δική μου, ότι είναι το ορθό. Αυτό έγινε και στην Κύπρο, το είπε και ο κ. Κόνσολας. Πράγματι, επικράτησε αυτή η λογική στην Κύπρο. Τι λέτε για το θέμα των πληστηριασμών? Όπως ξέρετε και το έχω πει σε αυτή την εκπομπή, ναι, ναι, ότι όλο θέμα ξεκινάει από το χειρισμό των κόκκινων δανείων. Ναι. Έχω καταθέσει και προτάσεις και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και παντού. Τη στιγμή κατά την οποία χειριστείς τα κόκκινα δάνεια με σωστό τρόπο, μπορείς να χειριστείς και το θέμα της πρώτης κατοικίας. Και παρεπιπτόντως, διότι και εγώ έχω μεγαλώσει στην αριστερά, δεν υπάρχει λαϊκή κατοικία. Υπάρχει πρώτη κατοικία. Παίζουμε με τον πόνο του κόσμου που μετά από 8 χρόνια απόλυτης πτώχευσης δεν ξέρει που να τρέξει. Τι γίνεται, κύριε Λιάτσο? Αυτή τη στιγμή έχουμε πιέσεις από τους θεσμούς. Δεν πάει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Έχουμε τραπεζικές πιέσεις. Έχουμε κόκκινα δάνεια. Για να ανοίξουμε τις τράπεζες πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων. Έτσι. Το ξεκαθάρισμα του θέματος των κόκκινων δανείων σημαίνει ότι το πακέτο περιλαμβάνει τη δανειοδότηση πολλών Ελλήνων, εκατομμύριων Ελλήνων, οι οποίοι δανείστηκαν για να πάρουν ένα σπίτι ή πολλά σπίτια ή μερικά σπίτια ή μαγαζιά. Και είπαμε και λέμε εδώ και 1,5 χρόνο, στο χειρισμό των κόκκινων δανείων, ένα πράγμα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ο χειρισμός πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τι σημαίνει πρώτη κατοικία, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει με ποιον τρόπο θα σώσουμε την πρώτη κατοικία, ναι, ναι, ας αφήσουμε αυτά τα δάνεια τα οποία έχουν σχέση με όλους αυτούς τους οποίους πάμε να σώσουμε με τον Α ή Β νομοθετικό τρόπο που δεν υπάρχει, και ας πούμε ότι το δάνειο αυτών των ανθρώπων θα το κρατήσουμε ζωντανό. Ξέρει ο κύριος Αλεξιάδης πάρα πολύ καλά, ναι, πώς μπορείς να το κρατήσεις με ένα μικρό ποσό χρημάτων το οποίο κρατάς, δεν είναι κόκκινο, ούτε ακριβώς πράσινο, αλλά δημιουργείς ένα πλαίσιο. Συντήρησης, ας πούμε, του δανείου. Και συντήρησης. Ναι. Εγώ ακούω την όλη συζήτηση ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, με τρόπους τους οποίους δεν καταλαβαίνω, κύριε Λιάτσο μου. Μάλιστα. Διότι αν δεν χειριστούμε το θέμα των κόκκινων δανείων σωστά, και δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα, δεν μπορούμε να χειριστούμε το θέμα της κόκκινης της πρώτης κατοικίας, ναι, ναι, διότι αυτή συνδέεται με την πώληση των κόκκινων δανείων και με τις τράπεζες να ανοίξουν. Πολύ. Καιρός είναι η συζήτηση να πάει στο επίκεντρο. 18.000 δάνεια. Θέλουν, φίλες και φίλοι, 18.000 πληστηριασμούς οι θεσμοί, κύριε Μελιγκόνη, για το 2018. Θέλουν να κάνουν 18.000 πληστηριασμούς.
οι θεσμοί το 2018. Εντάξει, αυτό γενικώς το τι θέλουν, ήθελαν και από πέρσι, αλλά τέλος πάντων τώρα ξεκινάνε. Κοιτάξτε, όλο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με άσπρο μαύρο, ούτε να βάλουμε έναν τίτλο για να πούμε εντάξει, καθαρίσαμε, βρήκαμε την απόλυτη αλήθεια. Mm-hmm. Προφανώς είναι ευαίσθητο θέμα. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Υφυπουργό ότι δεν υπάρχει λαϊκή κατοικία, υπάρχει πρώτη κατοικία. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, λαϊκή κατοικία σημαίνει αυτή που αν τη χάσει αυτός που την έχει, θα ξεσπιτωθεί και θα κοιμηθεί στο παγκάκι. Πρώτη κατοικία μπορεί να είναι και μια βίλα στη Μύκονο που είναι δηλωμένη ως πρώτη κατοικία, αλλά εν πάση περιπτώσει την έχει ένας άνθρωπος που έχει χρήματα και μπορεί να ξεβολευτεί και να μείνει σε ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι που απλώς δεν θα έχει ένα εκατομμύριο αξία. Θα μου επιτρέψεις, δεν υπάρχει πουθενά στη συζήτηση μέχρι την τελευταία εβδομάδα όλα αυτά τα χρόνια η φράση λαϊκή κατοικία. Σύμφωνοι. Γιατί ξαφνικά, όχι, μα δεν είναι, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν είναι, δεν, δεν είναι ταξικό το θέμα. Όχι, όχι. Το θέμα είναι σοβαρό. Mm-hmm. Και πρέπει με σοβαρότητα εγώ να μην αισθανθώ ότι εσύ και εγώ διαφέρουμε στην προσπάθεια η οποία είναι κοινή και συμφωνούμε να προστατεύσουμε το σπίτι σου και το σπίτι μου. Το σπίτι μου δεν είναι βίλα, αλλά δεν είναι και λαϊκό. Είναι το σπίτι μου. Μάλιστα. Είναι εκεί που μένουν τα παιδιά μου. Και επειδή κατέχω αρκετά περί της ορολογίας ιδεολογίας και έχω φάει πάρα πολύ καιρό, το θέμα είναι σοβαρό, να το δούμε σαν μία μάχη που πρέπει να δοθεί υπέρ αυτών των ανθρώπων που θα βρεθούν στον δρόμο. Συνεχίστε, και ας αφήσουμε τις ορολογίες. Αυτή λοιπόν, είναι η διαφωνία μου. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει με μία ταμπέλα, υπάρχουν εδώ πάρα πολλές προκλήσεις και στοιχήματα και για την κοινωνία, και για την κυβέρνηση και για τις τράπεζες. Για παράδειγμα, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι οι περισσότεροι στο πάνελ ότι η κυβέρνηση αυτή δέχεται μία έντονη αντιπολίτευση από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πιστεύει κανείς με όλα δημοκρατία όσα... έχουμε. Εννοείται, μέσα. Πού θέλω να καταλήξω. Πιστεύει δέχεται, κανείς... λέτε, πολεμική από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ναι. Η κυβέρνηση, έτσι. Πολεμική. Ναι, νομίζω, ναι. Από τα περισσότερα, νομίζω... τα περισσότερα μέσα. Νομίζω από τα περισσότερα, γενικώς νομίζω ότι ο πόλεμος που υπάρχει μπορεί να συγκριθεί μόνο με την περίοδο του Παπανδρέου το 89 και τα λοιπά και πιστέψτε με... Ειδικό καθόλου... δικαστήριο και λοιπά, ναι, Κοσκοτάς και τέτοια. Με, καθόλου δεν με, δεν μ' αρέσει να παραλληλίζω αυτή την κυβέρνηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου γενικότερα. Λοιπόν, για να κλείσει αυτό. Πιστεύετε πραγματικά ότι αν ένας άνθρωπος από τους πληστηριασμούς είχε βρεθεί στη θέση να χάσει το σπίτι του και να γεμιθεί σε παγκάκι, δεν θα τον είχε βρει κάποιος να του πάρει μια συνέντευξη? Δεν θα είχε γίνει πρωτοσέλιδο παντού? Βλέπουμε τόσες μέρες τους χαρτοπόλεμους κτλ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτοί που λένε ότι πέραν του νόμου Κατσέλη και της επέκτασής του, δηλαδή του νόμου Σταθάκη, που είπε ο κύριος Αλεξιάδης. Δηλαδή η λαϊκή ενότητα τι πάει και κάνει. Το είπα και στον Υπουργό αυτό να απαντήσει. Θυμάστε πριν δύο μήνες. Τι πάει και κάνει η λαϊκή ενότητα εκεί που γίνονται πληστηριασμοί? Νομίζω ότι ανοίγει πολιτικά μέτωπα γενικώς. Ο καθένας κάνει τον αγώνα. Δηλαδή κάνει για να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό λέτε. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω. Εγώ δεν λέω ούτε ότι η λαϊκή ενότητα λέει ψέματα ούτε οτιδήποτε. Ξέρω όμως ότι εάν είχε ξεσπιτωθεί ένας άνθρωπος, θα ήταν παντού πρώτο θέμα. Και δικαίως θα ήταν. Δηλαδή, πώς να σας πω, και εγώ ως δημοσιογράφος θα ήθελα αύριο το πρωί να τον βγάλω στο ραδιόφωνο στο 24/7 να τον ρωτήσω τι έχει γίνει, πώς έγινε αυτό, γιατί δεν πήγε στον νόμο Κατσέλη, πώς του πήραν το σπίτι μέσα από τα χέρια. Είναι αντικειμενικά πρώτο θέμα. Έχει λογική, έχει δηλαδή, λογική είτε, αυτό που λέτε. Έχει κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, είτε όχι. Έχει λογική. Και καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό, δεν έχει μιλήσει ο κύριος Βασιλείου, θα μιλήσουμε. Μια πρόταση. Τελειώσατε. Αν μου επιτρέπετε. Έχετε ολοκληρώσει. Μετά τον κύριο Μπούκανα, μια πρόταση. Επειδή οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, αν κοιτάξει κάποιος τα στατιστικά στοιχεία, θα δει ότι μέχρι τώρα γίνονταν ελάχιστοι έως καθόλου πληστηριασμοί. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο άρχισε να εξελίσσεται από σήμερα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει τεράστιες διαστάσεις. 50 πληστηριασμοί θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου, 700 θέλουν μέσα στο Γενάρη. Το μήνα. 700 το μήνα. 1000 μέχρι το Σεπτέμβρη κάθε μήνα και θέλουν να φτάσουν στις 2000 κάθε μήνα στο τελευταίο τρίμηνο του 2018. Άρα είναι κάτι το οποίο τώρα βλέπουμε. 18.000 πληστηριασμοί. 18.000. Παρακαλώ και ολοκληρώστε για να πάμε στον κύριο Έχει Βασιλείο. Λοιπόν, απόλυτο δίκιο ο κύριος Μπούκας, ακριβώς επειδή είναι μεγάλοι αριθμοί. Το στίχημα που λέγαμε πριν. Πρέπει να προηγείται, αγαπητέ Γιώργο, πρέπει να προηγείται ο δανειολήπτης του φαντ στην τράπεζα.
Σε αυτό διαφωνούμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Όχι, ρωτάω εγώ. Ερώτηση κάνω. Νομίζω ότι το επιχείρημα πολλών, και όχι μόνο τραπεζιτών, έτσι, ότι εάν προηγείται ο δανειολήπτης και μπορεί να πάρει στο 10%, στο 20% το δάνειό του για να μην το πάρει το φαν στο 15%, ναι, θα οδηγήσει στο να μην πληρώνει κανείς το δάνειο, να τα αφήσει να κοκκινήσει και να το πάρει στο 20%. Ευχαριστώ δηλαδή, πολύ. Γιατί άμα εγώ ξέρω ότι ο διπλανός μου χρωστάει 100 χιλιάρικα, κοκκίνησε και αντί να το πάρει το φαν με 15 θα το πάρει ο ίδιος με 20, εγώ γιατί να πληρώσω το δικό μου στεγαστικό με 100 χιλιάρικα. Ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι μεγάλη τράπεζα συστημική πούλησε κόκκινα δάνεια 1,5 δις, 45 εκατομμύρια. Στο 3%. Μη εξασφαλισμένα. Χωρίς υποθήκες. Ναι. Μη εξασφαλισμένα, χωρίς υποθήκες. Γενικώς, αυτόν τον καιρό, από τις πληροφορίες όλες, γίνονται, δεν είναι μόνο το θέμα οι πληστηριασμοί. Αν δούμε, έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μπούκας τα ξέρει καλύτερα από εμάς, από τραπεζικά στελέχη, το τι προτάσεις γίνονται σε δανειολήπτες, ότι δώσε τόσα και να καθαρίσουμε κτλ. Κάτω από το τραπέζι. Νομίζω ευχαριστώ ότι αν πολύ, αρχίσουμε Γιώργο. Να μιλάμε για νούμερα, να μιλήσουμε θα για νούμερα. Πάλι να πέφτουμε από το σύνθημα. Ας ακούσουμε την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Βασιλείου για να πάμε και στις διαφημίσεις. Κύριε Βασιλείου, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τι λέει η αγορά. Ναι, για πείτε μας. Η αγορά έχει λίγο τρελαθεί. Τι λέμε στο μέσο νοικοκύρι. Πρώτον, υπάρχει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Φτάνουμε στο παραπέντε και κουβεντιάζουμε πώς θα γίνει πληστηριασμοί. 2 χρόνια κυβέρνηση τι κάνει. Και δεν φτιάχνει μια ρύθμιση νομοθετική, να περάσει από τη Βουλή, να πει αυτός είναι ο νόμος, να ξέρει κάθε άνθρωπος, κάθε ένας που έχει ένα δάνειο, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο δάνειό του. Φτάνουμε στο παραπέντε να βγαίνουν άνθρωποι από τη λαϊκή ενότητα, να φωνάζουν, η αστυνομία να πετάει χημικά. Αυτή είναι η κατάσταση ενός κράτους που θέλουμε να λέγεται ευρωπαϊκό. Μην είναι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βγάλει μια τροπολογία για να πει αυτοί είναι οι κανόνες, κύριοι, με αυτούς θα ακολουθήσουμε. Δεν ξέρω αν λέγεται λαϊκό ή μη λαϊκό. Εγώ ξέρω να πω το εξής, ότι υπάρχει μια σύγχυση στην αγορά, τεράστια. Υπάρχουν αυτά τα κορόιδα που πληρώνουν τη δόση τους κάθε μήνα και έχουν κάνει το μη πω τι παξιμάδι, ναι. Που πληρώνονταν για να μην τους πάρουν το σπίτι. Υπάρχουν οι έξυπνοι οι οποίοι δεν πληρώσανε ποτέ τη δόση του δανείου και μένουν μέσα σπίτια. Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι βγάλουν τελευταία στο εξωτερικό και οι επιχείρησεις τους είναι κλειστές. Και αυτό το λαλούμ δυστυχώς ή ευτυχώς το συντηρούμε. Και το συντηρούμε επίτηδες γιατί κάποιοι μάλλον κερδίζουν. Mm-hmm. Πρέπει να λέμε αλήθειες κάποια στιγμή στον ελληνικό λαό. Και στις επιχειρηματίες. Κύριε Βασιλείο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που αγωνίζονται, ναι. Κάποιοι που ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί και είναι στις επάλξεις όλη μέρα για να τα βγάλουν πέρα, κάποιοι, για να μην χρωστάνε. Οι πολλοί είναι αυτοί. Οι νοικοκυρέοι είναι εκεί. Δεν είναι νοικοκυρέοι πώς θα βγει το δάνειο. Χρωστάς, πηγαίνει η τράπεζα, αυτή είναι η κανόνη, κύριε μου, αν μπορούν να τους ικανοποιήσεις. Εσείς, κύριε Βασιλείου, για το όριο των 300.000 ευρώ που υπάρχει αυτή η άτυπη συμφωνία που την ξέρουμε όλοι. Τι λέτε, συμφωνείτε με αυτή την. Δεν μου αρέσει και η λέξη άτυπη συμφωνία. Οι συμφωνίες πρέπει να είναι γραμμένες σε χαρτί, ναι. Να είναι μέσα στο νόμο του κράτους και να ισχύουν για όλους. Ισονομία παντού. Καλά, αυτό είναι το ιδανικό, αλλά άμα δεν σε αφήνει ο άλλος απ' έξω, τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν σε αφήνει ο άλλος απ' έξω, κάτι πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό υπάρχει μια διαπραγματευτική ομάδα η οποία λέει ως εδώ και μη καπαρέκει. Σαφέστατα δεν μπορεί να πάρει το σπίτι κάποιος που μένει μέσα με τα παιδιά του. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και δεν νομίζω ότι είναι αυτή η τάση των τραπεζών. Ναι, μπορεί ναι. Να βγάλει, να σκανάρει ποια σπίτια είναι τα μεγάλα, ποια μου ήρθε, σπίτια μου ήρθε είναι το χαρτί. Κύριε Βασιλείου, μου ήρθε το χαρτί. Να το. Οι συνεργάτες μου το φέραν το χαρτί. Δελτίο πληστηριασμών της 29ης Νοεμβρίου του 2017 νομού Αττικής, σύνολο 63. Σας λέω ακριβώς τι γράφει. 15 πληστηριασμοί πρώτων κατοικιών επισημαίνονται με κόκκινα στοιχεία. Είναι ασπρόμαυρο βέβαια, δεν τα βλέπω τα κόκκινα στοιχεία, αλλά υπάρχουν διαμερίσματα όπως υπάρχει μία οικία για παράδειγμα στη Βουλιαγμένη, 700 χιλιάρικα. 5 αποθήκες στο Εγάλαιο, 1.143.000. Διαμέρισμα στη Γλυφάδα, 1.200.000. Διαμέρισμα στην Πλατεία Αμερικής, 830.760. Να βοηθήσω λίγο, κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Να βοηθήσω. Πριν βοηθήσετε, θέλω να διαβάσω 2 πραγματάκια ακόμα, γιατί υπάρχουν. Σε αυτά που λέτε να βοηθήσω. Υπάρχει μεζονέτα στα Πατήσια με 243.718, μονοκατοικία στη Λαμπρινή με 238.000, 2 διαμερίσματα στον Γκίζη, 270.000, 1 διαμέρισμα στο Παγκράτη, 199.000, 1. Άλλο διαμέρισμα δεν βλέπω. 3 διαμερίσματα στο Παλαιό Φάλιρο, 200.000. Υπάρχει διαμέρισμα. Να διευκρινίσουμε, αυτή είναι η οφειλή που υπάρχει, έτσι.
Αυτή είναι η οφειλή. Ναι, ναι. Βεβαίως, για την οφειλή. Για, είναι... για την οφειλή μιλάμε. Για την οφειλή δηλαδή δεν είναι αυτή τη μία κίνηση, είναι η οφειλή. Όχι. Η οφειλή. Να βοηθήσω, κύριε Λιάτσο, με δύο στοιχεία για αυτά τα θέματα. Θέλετε να πάω διαφημίσεις και να σας δώσω μέσα στο λόγο. Γιατί... Λοιπόν, διαφημίσεις έχουμε... Αυτό νομίζω πάντως και μετά τις διαφημίσεις είναι χρήσιμο να το διευκρινίσουμε, έτσι. Δείξτε το, κύριε Καλοκαιρινέ, στην κάμερα. Έχω όλο το πινάκιο, αυτό είναι, και θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Διαφημίσεις 2 λεπτών.